48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Στο έλεος των κατοχικών δυνάμεων βρίσκεται η αναζήτηση 780 αγνοωμένων. Με την παρέλευση του χρόνου να αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό των προσπαθειών για ταυτοποίησή τους, με τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες να λιγοστεύουν. Άκαρπες οι προσπάθειες για εντοπισμό λειψάνων τα τελευταία χρόνια. Δρυμή κατηγορώ κατά του κατοχικού καθεστώτος από τον Επίτροπο Προεδρίας, που ζητεί στήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Αν δει κάποιος τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στα αρχεία του κατοχικού στρατού. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο η διεθνή κοινότητα πρέπει να κάνει πέραν από την οικονομική στήριξη που είναι καλοδεχούμενη όσον αφορά την ΔΕΑ, έχει όμως και υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει και να πιέσει την κατοχική δύναμη ώστε να γίνει αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006 έως σήμερα έχει δώσει πέραν των 33 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, ενώ στη χρηματική βοήθεια συμβάλλει και το Λουξεμβούργο, με την ΔΕΑ να ανακοινώνει σήμερα πως έλαβε δωρεά 5.000 ευρώ. Όλες αυτές οι χώρες μπορούν να εξασκήσουν πίεση πάνω στην κατοχική δύναμη για να συνεργαστεί, όπως έχω πει, σε έναν καθόλου ανθρωπιστικό θέμα για να ηρεμήσουν οι ψυχές όλων αυτών των ηρώων μας, αλλά σίγουρα για να ηρεμήσουν και οι ίδιοι συγγενείς που για 48 χρόνια ακόμα αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Εκτός τούτου, οι πληροφορίες θέλουν τις κατοχικές δυνάμεις να διέπραξαν και το έγκλημα της μετακίνησης των οστών, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τον εντοπισμό τους. Έως σήμερα, 1.027 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους. Από μια σειρά.